Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς δύο θαυμαστά γεγονότα. Το ένα είναι η θεραπεία μιας αιμορροούσης γυναικός και το άλλο είναι η Ανάσταση της θυγατρός του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Το πρώτο θαύμα της αιμορροούσης γυναικός σημειώθηκε ενώ ο Κύριος πήγαινε προς το σπίτι του Ιαΐρου για να θεραπεύσει τη θυγατέρα του. Αλλά ενώ ο πατέρας παρακαλεί τον Κύριον με τα εξής λόγια, «Πεσόν λέγει παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εισελθήν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής ειν αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκεν». Γονάτισε ο πατέρας στα πόδια του Κυρίου και παρακαλούσε να έλθει έως το σπίτι του να θεραπεύσει το μονογενές παιδί του, το μοναχοπέδι του, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, το οποίο πέθαινε. Για σκεφτείτε, αγαπητοί μου, τι καημός να έχεις ένα παιδί και αυτό να είναι μικρό παιδάκι και να ετοιμάζεται να σου το αρπάξει ο θάνατος. Τι καημός πραγματικά. Και ο Κύριος απεδέχθη την αίτηση του αρχισυναγόγου. Στο δρόμο όμως συνέβη ένα άλλο περιστατικό. Το θαύμα της θεραπείας, όπως σας είπα, της αιμορροούσης. Ενώ δηλαδή ο Κύριος μιλούσε, ήλθε αυτή η γυναίκα, μιλούσε με τον αρχισυνάγωγο, ήλθε αυτή η γυναίκα, ίγγισε το κράσπεδο των ιματίων του, η οποία έπασχε από αιμορραγία χρόνια πολλά. Και έστι λέγει η ροή του αίματος, δηλαδή αμέσως εθεραπεύτηκε. Ενώ αυτά συνέβαιναν και ενώ έλεγε στην γυναίκα αυτή «Μη φοβάσαι, η πίστη σου σε έχει σώσει», ενώ ακόμη μιλούσε ο Κύριος, έρχεται ένας από το σπίτι του αρχισυναγόγου και λέγει στον Ιάιρον ότι «Τέθνηκε νηθυγάτηρ σου, μη σκύλε τον διδάσκαλον, πέθανε το κορίτσι σου, μην ενοχλείς, μη βάζεις πλέον σε ενόχληση των διδάσκαλων». Αυτή η πληροφορία ήταν όχι μόνο δεινή για έναν πατέρα που ακούει ότι το παιδί του πέθανε, αλλά και ένα δεινό πλήγμα της πίστεως του αρχισυναγόγου. Διότι όταν πήγε στον Κύριο να ζητήσει την θεραπεία, προφανώς είχε πιστεύσει εις τον Κύριον. Και ο Κύριος του λέγει «Μη φοβού, μη φοβάσαι, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις και η θυγατέρα σου θα σωθεί». Και πρώτιστα ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτόν τον δυνατόν πειρασμόν της πίστεως που φτάνει η είδηση του θανάτου ότι ο Ιησούς δεν πρόλαβε να φτάσει έως το σπίτι να θεραπεύσει το κορίτσι. Δεν πρόλαβε. Πώς θα βάζαμε αυτό το «δεν πρόλαβε», πώς θα το γράφαμε, εντός εισαγωγικών? Διότι ο Κύριος επίτηδες δεν πρόλαβε. Ας θυμηθούμε την περίπτωση του Λαζάρου για να πάρουμε από εκεί την απάντηση σαφεστέρα. Ο Κύριος απομακρύνεται από την Βηθανία, ο Λάζαρος είναι άρρωστος, χρονοτριβεί ο Κύριος απομακρυνόμενος, παίρνει την είδηση από έναν οικείον του σπιτιού του Λαζάρου και δεν βιάζεται ο Κύριος να επιστρέψει στην Βηθανία τόσο ώστε να περάσουν 4 ημέρες και να έλθει ο Κύριος για να
όχι θεραπεύσει τον Λάζαρο, αλλά να αναστήσει τον Λάζαρο. Και εδώ βλέπουμε ότι δοκιμάζεται η πίστη του πατέρα, αφού ο Κύριος δεν σκέπτεται να θεραπεύσει το παιδί του, αλλά σκέπτεται να αναστήσει το παιδί του. Ακόμα, η δοκιμασία αυτή ήταν πολύ φοβερή, όπως και κάθε άλλη δοκιμασία, όταν ο Κύριος μόλις πρώτης καταστροφής φτάνει, και όχι σπάνια, μετά την καταστροφή. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί έχει τεραστία πρακτική σημασία στην ζωή του κάθε πιστού. Μόλις τελευταία στιγμή ή μετά την καταστροφή. Αφήνει επί παραδείγματι το πλοιάριο με τους μαθητάς να βασανίζεται εις την θάλασσα, και την ώρα που ετοιμάζεται το πλοιάριο να καταποντιστεί, φτάνει ο Κύριος. Ακόμη στη Μάρθα και στη Μαρία φτάνει μετά την καταστροφή, μετά τον θάνατον του Λαζάρου, και εκείνες λέγουν «αν ήσουν Κύριε εδώ». Ναι, αν ήσουν εδώ, αλλά ο Κύριος επίτηδες δεν ήτο εκεί. Γιατί όμως, αγαπητοί μου, αυτή η καθυστέρηση του Κυρίου? Για να δοκιμάσει την πίστη. Η πίστη μπαίνει υποδοκιμή, όπως ακριβώς και οι πρωτόπλαστοι επήραν μία εντολή πίστεως. Εντολή πίστεως ότι δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, γιατί εν ημέρα φάγεστε, αποθανείστε. Έπρεπε να πιστέψουν οι πρωτόπλαστοι. Έτσι λοιπόν ήταν μια εντολή πίστεως, διότι ο καρπός ήταν ένας κοινός καρπός, δεν είχε ούτε τίποτα το δηλητηριώδες, ούτε τίποτε άλλο. Αντιθέτως μάλιστα, ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Ακόμα για να φανεί και η επέμβαση του Θεού, να φανεί κατά έναν πανηγυρικό τρόπο, όταν φτάνει ο Κύριος την τελευταία στιγμή, ή όπως σας είπα, θέλω να τυπωθεί στο μυαλό σας, ή μετά την καταστροφή. Ο λαός επί παραδείγματι του Ισραήλ κράζει πρώτης ερυθράς θαλάσσης. Ευώησε, λέγει ο λαός, όταν είδε ότι από τη μια ήταν η θάλασσα, από την άλλη δυτικά ήταν τα βουνά και από βορρά ήταν ο Φαραώ με πολύ στρατό. Συγκέκλικε, λέγει, τους έχουν κλειστεί, είπε ο Φαραώ, θα τους πιάσω, θα τους γυρίσω πίσω. Και ο λαός ευώησε. Άραγε μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να περάσει από την θάλασσα. Φτάνει ο Κύριος την τελευταία στιγμή. Ακόμη θέλει να τονώσει και την προσευχή. Εκείνη η βοή του λαού δεν ήταν παρά μια προσευχή, όπως ακόμη και ο Μωυσής προσευχήθηκε. Κύριε, λέγει, Κύριε, χανόμαστε. Εσύ δεν μας έβγαλες από την Αίγυπτο, τώρα τι γίνεται? Κύριε, έλα να μας σώσεις. Θέλει ακόμα ο Θεός, φτάνοντας αργά, θέλει να δημιουργήσει μια εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό. Όταν στην έρημο λείπει το νερό και το ψωμί, θέλει να διδάξει τους ανθρώπους, το λαό του, να έχει την εξάρτηση από τον Θεό. Τι φοβάσαι, λαέ μου, εγώ είμαι εδώ. Και εκείνο το θαυμάσιο ερμηνευτικό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για το χορτασμό των πεντακισκυλίων. Ο τόπος έρημος, αλλά ο Κύριος ο τρέφων την οικουμένην, πάρεστη. Ναι, έρημος ο τόπος. Αλλά τι βγαίνει στον έρημο τόπο? Αλλά εκείνος που τρέφει την οικουμένη είναι παρόν.
Θέλει λοιπόν να δημιουργήσει αυτήν την εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό. Να σπάζει ανά πάσα στιγμή ο Θεός εις τον άνθρωπον την αυτονομία. Αφήνει ακόμη τον νεαρόν Ισμαήλ να διψάσει και η μάνα του η Άγαρ, όταν την έδιωξε ο Αβραάμ, να αρχίσει να κλαίει. Τελευταία στιγμή, όταν απεμακρύνθη αυτή για να μην δει το θάνατο του παιδιού της. Και τότε άγγελος έρχεται και της λέει, να, όσο το η απόσταση λίθου, πέταγμα πέτρας, είναι μία πηγή, πήγαινε εκεί να πιει το παιδί σου νερό. Και τόσα άλλα, και τόσα άλλα, και τόσα άλλα, και ακόμη αν θέλετε προπαντός και κυριότατα εις την καθημερινότητα της ζωής μας, έχουμε τόσα πολλά, ώστε αυτό το αργοπορημένο φτάσιμο του Θεού να γίνει αιτία, να φανεί η αγάπη του και έτσι, αγαπητοί μου, να δοξαστεί. Έτσι και εδώ, τέθνη και νηθυγάτηρ σου, λέγει ο σπιτικός του Ιαΐρου, μη σκύλε τον διδάσκαλον. Πέθανε το κορίτσι σου, μην ενοχλείς τον διδάσκαλον, μην το βάζεις σε κόπο. Και πάνω ακριβώς αυτήν την συμφορά, και έρχεται μετά τη συμφορά ο Κύριος, που μοιάζει αμετάκλητη. Τι μπορεί να γίνει μετά από το θάνατο? Τι μπορεί να γίνει? Είναι κάτι το αμετάκλητο και το διόρθωτο. Ακούγεται η φωνή του Κυρίου, μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις. Μη φοβού. Τι να μη φοβηθεί ο Ιάιρος, αγαπητή? Το αμετάκλητον του πράγματος. Τι να μη φοβηθεί? Ο άνθρωπος πάντοτε, βλέπουμε, μετά την εξοδό του από τον παράδεισον, να φοβάται, να διακατέχεται από φόβον. Ο Αδάμ ευθύς μετά την παραβασή του φοβήθηκε. Άκουσα, λέει, τα βήματά σου, Κύριε, και κρύφτηκα γιατί φοβήθηκα. Μπήκε ο φόβος. Ο φόβος αυτός είναι αφύσικος. Είναι αφύσικος. Ο Θεός δεν πλαστούργησε τον άνθρωπο για να του εμπνέει φόβο, η δική του η παρουσία, αλλά να του εμπνέει αγάπη και κοινωνία. Ο φόβος ακόμη προδίδει μοναξιά. Ο άνθρωπος ερημώθηκε από το Θεό, ερημώθηκε και από τους ανθρώπους και φοβάται. Προπαντός ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται. Μέσα του υπάρχει στο υποσυνείδητο φόβος εντονότατος. Μια πιστολιά να ακούσει, αμέσως ταράζεται. Γιατί στο υποσυνείδητό του έχει, το υποσυνείδητό του έχει καταληφθεί από το αίσθημα του φόβου. Περπατώντας κάποτε ο Κύριος, αγαπητή μου, πάνω στα κύματα τα φουρτουνιασμένα της λίμνης Γενισαρέτ, φτάνοντας τους μαθητάς του που φοβόντουσαν ότι θα πνιγούν, τους είπε, θαρσείτε, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Η παρουσία του Θεού, η παρουσία του Θεού που σπάζει και διαλύει το φόβο. Γι' αυτό αναφωνεί ο Απόστολος Παύλος, που είχε αυτήν την εμπειρία. Ή Θεός υπέρ ημών, τις καθημών. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, μας αγαπά, έχουμε τη δική του την κοινωνία, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα στραφεί εναντίον μας? Το σύμπαν ολόκληρο, έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αν αναποδογυριστεί, δεν φοβάμαι. Αλλά και ο Ιάιρος εγνώριζε άραγε ποιος ήταν αυτός που του είπε μη φοβάσαι. Το εγνώριζε? Τι του εζήτησε ο Κύριος? Μόνον πίστευε. Τι
Τι σημαίνει πίστευε? Έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Μάθε ποιος είμαι. Βέβαια, πλήρη γνώση του Ιησού θα είχε μετά την Αναστασή του ο Ιάιρος, όπως και οι μαθητές. Αν θέλετε, όχι ακριβώς μετά την Ανάσταση, μετά την Πεντηκοστή. Τότε είχαν οι μαθητές πλήρη γνώση του ποιος ήταν εκείνος που 3 ολόκληρα χρόνια έμεινε μαζί τους. Για να θεραπευθεί όμως η θυγατήρα του Ιαΐρου, έπρεπε να πιστεύσει ο Ιάιρος. Γιατί έπρεπε να πιστεύσει? Τι σχέση είχε ο Ιάιρος και η πίστη του με τη θυγατέρα του? Δεν ήσαν δυο διαφορετικά πρόσωπα? Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, απαιτεί τούτο ο σωτήρ, το απαιτεί, ούκ επειδή υπερέχριζε τις παρεκτέρων συνεργίες. Όχι γιατί είχε ανάγκη από τη συνεργία κάποιων άλλων. Αυτός γάρ και της πίστεως Κύριος και χορηγός εστίν. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος της πίστεως και ο χορηγός της πίστεως. Αλλή να μη ως προσώπης χαριζόμενος φανεί, για να μην φανεί ότι χαρίζεται σε πρόσωπα, αλλά ότι της πιστεύουσιν επινεύει, και η να μη χωρίς πίστεως δέξονται της ευεργεσίας και τη απιστία ταύτας απολέσωση, αλλά σε εκείνους που πιστεύουν επινεύει, και όχι χωρίς να δεχθούν την πίστη, να δεχθούν τις ευεργεσίες χωρίς την πίστη, γιατί θα έπεφταν στην απιστία. Ο Κύριος της πιστεύουσιν εχαρίζετο, εχαρίζετο. Σε εκείνους που πίστευαν, ο Κύριος εχαρίζετο. Είναι τη πίστη και την χάριν κατασχήν δυνηθώσιν. Για να μπορέσουν με την πίστη τη χάρη να πετύχουν, να κατέχουν, να αποκτήσουν. Γνώρισμα γάρ της προαιρέσεως της ψυχής, η πίστη εστίν. Γιατί γνώρισμα, λέγει, της προαιρέσεως είναι η πίστη. Αν έπρεπε αυτό να το αναλύσουμε που λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, επιτρέψτε μου να δούμε μερικά σημεία. Πρώτον, ο Χριστός, λέγει, δεν είχε ανάγκη της πίστεως του Ιαΐρου. Όταν του εζήτησε ο Κύριος να πιστεύσει, γιατί απλούστατα, ο Κύριος είναι ο χορηγός της πίστεως. Ακούσατε το αυτό? Είναι του ότι διηδεί στον κάθε άνθρωπο, σημαντικότατο αυτό που θα σας πω, την άκτης των ενέργειων της πίστεως. Από το Θεό ξεκινάει η πίστη. Ως άκτιστος ενέργεια επιπίπτει προς κάθε άνθρωπον, και ανάλογα με την προαίρεση του ο κάθε άνθρωπος αποδέχεται ή δεν αποδέχεται. Συνεπώς, τι ανάγκη είχε από την πίστη του Ιαΐρου για να κάνει καλά την κόρη του? Διότι αυτός είναι ο χορηγός της πίστης. Δεύτερον, για να μην φανεί ότι ο Κύριος χαρίζεται, ή έχει, κάποιοι άνθρωποι έχουν προνόμια και άλλοι δεν έχουν προνόμια, να είναι προσωπολήπτης, λέγει ο Θεός, η ελεημοσύνη μου εις σταθμούς. Το λέγει αυτό δια του Ισαΐου 28,1. Δηλαδή, ότι θα σου προσφέρω το ελαιός μου. Σταθμός, ξέρετε, είναι τα σταθμά, είναι τα ζύγια. Ζύγι θα πει ζυγαριά. Ζυγαριά θα πει δικαιοσύνη. Θα μου δώσει, θα σου δώσω. Μια δόση ληψία, θα μου δώσει, θα σου δώσω. Μα τότε δεν καταργεί την ελεημοσύνη η δοσοληψία? Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Μόνο που δεν έχω πολύ χρόνο να σας αναλύσω αυτό το θαυμάσιο χωρίο, όπως το αναλύει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Θα δώσεις το Θεό να σου δώσει. Του δώσαμε το πρόσφορό μας το πρωί και μας δίνει το σώμα του και το αίμα του. Εάν δεν του δώσουμε το προσφορό μας και το κρασί μας, δεν μας δίνει το σώμα του και το αίμα του. Φυσικά δύο πράγματα, δύο ποσά, τα οποία δεν συγκρίνονται. Όμως θέλει κάτι. Όταν βαπτιζόμαστε, του δίνουμε τα μαλλιά μας. Τι άλλο έχουμε να του δώσουμε? Μια τούφα μαλλιά τα κόβουμε και του τα δίνουμε. Κύριε, πάρε τα.
Αλλά δεν θα μας δώσει το βάπτισμα, δεν θα μας δώσει τη χάρη, αν δεν του δώσουμε κάτι, κάτι, στην προσευχή μας, ένα κεράκι, ένα θυμίαμα. Θέλει κάτι ο Κύριος, ή τα δάκρυά μας, αν δεν έχουμε τα προηγούμενα που σας είπα, αλλά θέλει πάντα κάτι. Η ελεημοσύνη μου εις σταθμούς. Δεν μην το ξεχνάτε αυτό το χωρίον. Εάν δεν υπάρχει η πίστη σε ένα τρίτο σημείο, τότε κάθε δωρεά του Θεού χάνεται με την απιστία, όπως η απόδοση, θα λέγαμε, μιας ευεργεσίας μπορεί να είναι στην τύχη. Να πει κάποιος ότι τύχη ήταν, τύχη, τυχερό ήταν, έτσι ήρθε, τυχερό. Ή ακόμη στις ίδιες μου τις δυνάμεις οφείλεται αυτό. Όχι, θα πιστεύσεις και μετά θα σου δώσω αυτό. Για να μην πεις ότι το τυχαίον, για να μην πεις καλά να είναι τσέπη μου, καλά να είναι η υγεία μου, καλά να είναι οι δυνάμεις μου, για να μην το πεις αυτό. Ακόμη ένα τέταρτο σημείο. Ο Κύριος χαρίζει σε εκείνους που πιστεύουν για να μπορέσουν να αποκτήσουν και την χάρη. Διότι πίστης και χάρης πηγαίνουν μαζί. Και ένα πέμπτο σημείο ακόμη, αν θέλετε, με την πίστη αναδεικνύεται η αληθινή προαίρεση του ανθρώπου, δηλαδή η ελευθερία του. Η ελευθερία διασώζεται πάντα με την πίστη. Γιατί ένα και ένα κάνει δύο. Αυτό είναι της λογικής. Θέλεις, δεν θέλεις, θα το δεχθείς. Έκον, άκον, θα το δεχθείς. Αλλά ένα και ένα κάνει τρία. Αυτό είναι θέμα της πίστεως. Και πράγματι, ένα, συν ένα, συν ένα, ίσον ένα, που είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ένα. Αυτό είναι αντιλογικό. Καλύτερα, όχι παράλογο, αντιλογικό. Καλύτερα, υπέρλογο. Αυτό είναι η πίστης και διασώζει την ελευθερία. Γιατί αποδέχεσαι εκείνο το οποίο είναι παραπάνω από τη δική σου λογική, που αλλιώτικα με τη λογική θα το απεδέχεσαι εκών άκων, θέλοντας δε θέλοντας. Και τι λέγει, μόνον πίστευε, ο αυτό το μόνον. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Όχι, λέει ο Κύριος. Μόνον η πίστης θα σε σώσει. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Μόνον η πίστης. Και τι λέγει στη συνέχεια. Και σωθήσετε και θα σωθεί η θυγατέρα σου. Ποιος? Η θυγατέρα σου. Τι σχέση, σας το είπα και προηγμάνως, υπάρχει ανάμεσα στην πίστη του πατέρα και στη θυγατέρα του, τη θεραπεία της θυγατέρας του ή την ανάσταση της θυγατέρας του? Εξάλλου ο Κύριος, αγαπητοί μου, είχε πει στον πατέρα εκείνου του δαιμονιζομένου νέου, το ενθυμίστε, όταν κατέβηκε από το όρος Σταβόρ, και είπε εκείνος ο πατέρας, αν μπορείς, λέει, να κάνεις καλά το παιδί μου. Όχι, αν μπορώ εγώ, αν πιστεύεις εσύ. Και είπε ο Κύριος, ο γενναιά άπιστος και διεστραμμένη. Πόσος καιρός είναι που έχει το πάθημά του αυτό? Νηπιώθεν, λέγει. Ήταν μια έμεσος ερώτησης. Καλά, από μικρό, εγώ 3 χρόνια βρίσκομαι και γυρίζω τη χώρα, δεν άκουσες? Αλλά πατέρα, ήσουν άπιστος. Δεν είχες πιστέψει και τον ελέγχεις στο σημείο αυτό. Βλέπετε, παρακαλώ, εδώ. Τι σχέση έχει ο πατέρας όμως με το παιδί του? Και ο πατέρας, ο Κύριος ζητά την πίστη του πατέρα για να θεραπεύσει το παιδί. Ακόμα όταν το πρόσωπο για το οποίο ενδιαφερόμεθα δεν μπορεί για πολλούς λόγους να ανταποκριθεί. Λόγω ηλικίας, νήπιο, παιδάκι. Λόγω νοητικής καταστάσεως, δεν καταλαβαίνει. Λόγω προσβολής της πνευματικής του προσωπικότητας, δηλαδή είναι δαιμονισμένος ένας άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει. Πώς θα γίνει αυτός ο άνθρωπος καλά? Μέσω άλλων. Και γι' αυτό βλέπει κανείς εδώ ότι
υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποιος που να πιστεύει για λογαριασμό κάποιου άλλου. Πάρτε το θέμα του νηπίου βαπτισμού. Τι θα πει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, τον ήπιο αυτό, ομολόγησε πίστην. Ο Κύριος είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε. Πώς εκφράζει τώρα την πίστη το μωρό αυτό παιδάκι? Είναι από την πίστη του νονού. Προβάλλεται η πίστη του αναδόχου για λογαριασμό του νηπίου. Ή ακόμα όταν νηστεύομαι για κάποιο πρόσωπο, πάρα πολλοί γονείς λένε θα νηστεύσω μια μέρα, κάποιες μέρες, ή δεν θα φάω στη ζωή μου ένας πατέρας για να σωθεί το παιδάκι του που το πήγαινε στο νοσοκομείο. Χριστέ μου, λέει, δεν θα φάω κρέας όλη μου τη ζωή. Να σωθεί το παιδί μου. Σώθηκε το παιδάκι. Βλέπετε, κάποιος υπερ κάποιου. Αυτό έχει θέση, ναι. Θυμηθείτε ακόμα τους τέσσερις εκείνους φίλους που σήκωσαν εκείνον τον παράλυτο να τον πάνε στον Κύριο, τον κατέβασαν από τη σκεπή, δεν θυμίστε να μην λέγω πιο πολλά. Ο Κύριος τι έκανε? Επίνεσε την πίστη όχι του παραλύτου, την πίστη των τεσσάρων. Τι είπε? Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών των τεσσάρων φίλων, λέγει το παραλυτικό. Είδε την πίστη των τεσσάρων και στρέφεται στον παραλυτικό. Είναι καταπληκτικό αυτό. Θυμηθείτε ακόμα τη Χαναναία γυναίκα που παρακαλεί τον Κύριον για το κορίτσι της. Είχε πιστέψει αυτή η Χαναναία γυναίκα. Είχε πιστέψει. Θυμηθείτε ακόμα εκείνο τον εκατόνταρχο που παρακαλεί τον Κύριον για το δούλο του. Πόσα πράγματα. Χίλια πράγματα θα βρούμε στη γραφή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πιστεύοντες να επιτύχουμε υπέρ ενός τρίτου κάποιο αίτημά μας. Ένα παιδί μας για την σύζυγον ή το σύζυγο, όταν βρίσκεται ο ή σε αταξία ή σε απιστία, για τον άσωτο άνθρωπό μας, για όλους μπορούμε να προσευχηθούμε, μπορούμε πιστεύοντες να αναθέσουμε στον Κύριο την επιστροφή του, τη θεραπεία του, γιατί ουσιαστικά τα πρόσωπα αυτά για τα οποία ευχόμεθα είναι πρόσωπα πνευματικώς ανήμπορα ή παράλυτα, και πρέπει κάποιοι να προσευχηθούν, κάποιοι πρέπει να πιστεύουν για λογαριασμό αυτών. Και ο Κύριος είπε σωθήσετε, θα σωθεί, σώζω εκ του σώος, σημαίνει ολόκληρος. Άρα πρόκειται για την επικειμένη Ανάσταση, με την αποκατάσταση θα λέγαμε ενώσεως σώματος και ψυχής και την απόδοση ολοκλήρου της ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί μου, η πίστης είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον άνθρωπο. Ο Κύριος είπε στην αιμορροούσα ότι η πίστη σου σε έσωσε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνην. Είπε ακόμη και στον Ιάιρο να πιστεύει και θα σωθεί η θυγατέρα του. Μη φοβού, πίστευε και σωθήσετε. Αυτό το διπλό θαύμα είναι ένα μήνυμα πίστεως για όλους μας. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε μια αγαθή προαίρεση για να δεχόμεθα την πίστη ως άκτιστον ενέργειαν από τον Κύριον μέσα στην καρδιά μας, στη δική μας την καρδιά, για να έχουμε μια αύξηση διαρκή. Η πίστη θα μας χαρίσει τα πάντα. Αγαπητοί μου, θα μας χαρίσει αυτόν τον ίδιον τον Κύριον.